Νόμοι και κανόνε θα διέπουν πλέον το καθεστώ λειτουργία των Λευκών Ωραίων μετά από το χαρακτηρισμό του και μάλιστα με προεδρικό διάταγμα ω Εθνικού Πάρκου. Για το θέμα το πρωί έγινε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου Σφακίων, ο οποίο και εξέφρασε τι ανησυχίε του. Υπάρχουν απαγορεύσει γενικέ όσον αφορά του αγροτικού και δασικού δρόμου, οι οποίοι έχουν, είναι ένα σύμπλεγμα εκατοντάδων χιλιόμετρων, οι οποίοι εξυπηρετούν ε, του κατοίκου τη στους και τους και του επισκέπτε. Γίνεται λοιπόν μνήα ότι θα διατηρηθούν οι φυστάμενοι νόμιμοι δρόμοι. Ποιοι είναι νόμοι και ποιοι δεν είναι. Οι περισσότεροι αγροτικοί οδοί έχουν ε, διαμορφωθεί ε, δεκαετίες τώρα, είτε από το Δήμο, είτε από την Ομαρχία, είτε από τι ε, τεό κοινότητε, είτε από το, δασυρα, από το Δασαρχείο, τα λευκά -Γόρη. Είναι ιδιόκτητα στο σύνολό του σχεδόν. Υπάρχει και δημοτική τέω συνοτή η οποία εξυπηρετεί ε, του ε, κατοίκου, κτηνοτρόφου ε, τη περιοχή των Σφακίων και όχι μόνο. Αν αυτή η ιδιοκτησία αφισβητηθεί, αν αυτή η βοσκότοπη δεν είναι επιλέξιμη, θα έχουμε προβλήματα όχι μόνο για του κατοίκου των Σφακίων, γιατί εξυπηρετεί αυτή η περιοχή και πολλού άλλου κτηνοτρόφου ε, των άλλων όμορων περιοχών μα. Έρχεται να διαταράξει, τα έλεγα, τα νερά και στον αποκόρονα. Εμεί. Ω Δήμο του να έχουμε ιδιαίτερη περιβαλλοντική ευαισθησία, μια και είμαστε ο Δήμο που έχει το μεγαλύτερο πράσινο, αν θέλετε, και τη μεγαλύτερη περιοχή Νατούρα στην ε, ε, επίπεδο κρίτη, θα έλεγα. Απαντώντα στι ανησυχίε των Δημάρχων για την κτηνοτροφία, επισημάνθηκε ότι η βόσκηση καθορίζεται πλέον με πρόσφατο νομοσχέδιο και όχι ανεξέλεγκτα. Εγώ, από ό,τι είδα, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Τώρα, ότι κάποια στιγμή στον Ρενόγκο υπήρχε μια συγκροσία και ο καθένα έκανε ό,τι ήθελε, αυτό δεν είναι σωστό και καλό θα είναι κάποια στιγμή να σταματήσει. Εμείς, από ό,τι είδα εγώ, δεν θέλουμε να σταματήσει καμία δραστηριότητα και δεν σταματάει από ό,τι φαίνεται. Βάζει κανόνες ε, στην ευρύτερη περιοχή ε, του Φορέα Διαχείριση των Λευκών Ωραίων. Των, των λευκών ε, κράτη που είναι σημαντικό να υπάρχει για όλους που δρούν και δραστηριοποιούνται σε αυτή την περιοχή. Ειδική η, η μελέτη, η περιβαλλοντική μελέτη, δεν σημαίνει ότι σταματούν οι δραστηριότητε. Όσον αφορά το θέμα των αγροτικών δρόμων που έθιξε ο κύριο Δήμαρχο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι αγροτικοί δρόμοι υφιστάμενοι δεν θίγονται. Υπάρχει ένα περιορισμό σχετικά με την ασφαλτόστρωση, ίσω αυτό είναι ένα ζήτημα κατά περίπτωση. Αλλά γενικότερα το θέμα των αγροτικών δρόμων στι εκτό σχεδίου περιοχέ είναι ένα ζήτημα που θα ρυθμιστεί συνολικότερα και εκεί θα υπαχθεί και το καθεστώ για το οποίο συζητάμε. Πρόσφατα ψηφίστηκε ένα νόμο για τι βοσκήσιμε γέε. Είναι ένα εξαιρετικό νομοθέτημα, το οποίο είναι βέβαια μεγάλο, εξαιρετικό νομοθέτημα και εκεί ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα βόσκηση ε, και έντο του πυρήνα των εθνικών δρυμών και στα πέριξ. Αυτά λοιπόν έχουν λυθεί. Είναι θέματα τα οποία είναι λυμένα, απλώ δεν υπάρχει ενημέρωση. Είναι πρόσφατο νομοθέτημα, σε αυτό παραπέμπομαι. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για μια τυπική διαδικασία που ουσιαστικά επισημοποιεί το προηγούμενο καθεστώ χωρί αλλαγέ. Ο απλώ επειδή δεν είχε πιθανότατα λάβει μέρο στην προηγούμενη ενημέρωση δεν είναι πλήρω ενημερωμένο. Αλλά εδώ πέρα θα το πούμε αναλυτικά ότι θέμα υπάρχει θα το αντιμετωπίσουμε. Το προεδρικό διάταγμα πρέπει να το καλωσορίζουμε, γιατί σα λέω είναι επιτυχία μετά από 10 χρόνια. Έχει νομοθετηθεί σαν Natura 2000, έχει στο Συμβούλιο τη Ευρώπη που σας η περιοχή, είναι ένας οικότοπος, βιότοπος και ένα μοναδικό απόθεμα ακόμα και γεωλογικά τα λευκά, τα, όλο, ο όγκο των λευκών ωραίων. Νομίζω ότι πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να δώσουμε τον τόνο, αλλά πρέπει να δούμε και τι δραστηριότητε μπορούν να γίνονται σε όλο αυτό το χώρο. Στο μεταξύ, αν προκύψουν μεταβολέ, θα μπορούν να γίνουν παρεμβάσει στον αρμόδιο Υπουργό ή και μέσω τη Βουλή, όπω τόνισαν οι βουλευτέ. Θα πρέπει όμω να ακολουθήσουν και άλλα τέτοια προεδρικά διατάγματα, όπω παραδείγματο χάρη για το Ελαφωνήσι και τη Γάβδο.